προγραμματισμένη διαμαρτυρία που οργάνωσαν πολίτες της Λεμεσού. Μάλιστα. Μια διαμαρτυρία που ως επιτοπλίστων δεν έχει καμία σχέση με τα επεισόδια. Όπως φαίνεται πως εισχώρησαν σε αυτήν κάποια πρόσωπα που μοναδικό σκοπός τους ήταν να προκαλέσουν επεισόδια, να μαυρώσουν και την εκδήλωση αυτή. Αυτά φαίνονται μέχρι στιγμής. Και εκείνο το οποίο ήταν περισσότερο επικίνδυνο από τις άλλες φορές που είδαμε επεισόδια στο κέντρο της Λεμεσού μετά πάντα από ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Ναι. Το πιο επικίνδυνο τώρα ήταν ότι σε αυτή τη διαμαρτυρία υπήρχαν οικογένειες και μικρά παιδιά. Μάλιστα. Και σε κάποια βίντεο που κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο φαίνεται ένας εκ των διοργανωτών ή ένας εκ των ομιλητών της εκδήλωσης να φωνάζει οι οικογένειες με τα παιδιά να έρθουν αριστερά τη στιγμή που ανάβουν πυρσούς στον εναέριο. Είναι... Τώρα, πέρα από αυτό, είχαμε βέβαια και δεν θυμάμαι παλαιότερα κάψιμο περιπολικού αυτοκίνητου της αστυνομίας. Είχαμε, τις ζημιές είναι σε 4 περιπολικά. Ένα εξ ολοκλήρου έχει διαλυθεί από την φωτιά που έθεσαν. Υπάρχουν 4 ιδιωτικά αυτοκίνητα που φέρουν ζημιές από πέτρες που έσπασαν τα παράθυρα του ζωομιάκες τους και άλλες ζημιές. Και ενώ σύμφωνα με την αστυνομία μέχρι στιγμής υπάρχουν και ζημιές σε περιουσίες όχι τόσο σοβαρές, αλλά υπάρχουν ζημιές. Έχει προβεί στη σύλληψη 7 νεαρών η αστυνομία, μεταξύ 15 και 22 ετών, τους οποίους θα οδηγήσει ενώπιον δικαστηρίου για τα επεισόδια. Ενώ σημαντικό που δεν το έχω αναφέρει νομίζω είναι ότι έχουμε και 4 τραυματισμούς, 3 αστυνομικών και ένας πυροσβέστη. Το ένα πρόσωπο φέρει εγκάβματα από πυρσό, ενώ τα άλλα 3 έχουν τραυματιστεί από πέτρες. Είναι φαινόμενα που βλέπουμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι, τα είδαμε και στη Λεμεσό χθες. Είναι η παρήσφυρση ατόμων που δεν έχουν καμία σχέση με κάποια εκδήλωση, με κάποια διαδήλωση, που μπαίνουν μόνο και μόνο για να προκαλέσουν επεισόδια. Είναι φαινόμενα που πρέπει να τα ακούσουμε από τη ρίζα. Σωστό. Πριν να ξαναγίνουν, διότι είμαστε μικρός τόπος εμείς και μπορούμε να τα ακούσουμε. Σωστό. Λοιπόν, Λουκά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι νεότερο θα επικοινωνήσουμε, να σε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να δούμε αθλητική επικαιρότητα.